Πάμε, μα δεν ξέρω ακριβή ορολογία. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω ένα πράγμα που σου ανήκει? Ναι, αυτό που περνάω τα βράδια και λέω φρίκι. Γιατί να αποτυπώνονται στη μνήμη μόνο τα άσχημα? Επειδή είναι το ταξίδι για τα όμορφα περάσματα. Γιατί ο χρόνος δεν στέκεται όταν το θες τόσο πολύ? Επειδή ασχολείσαι με του χρόνου τη ροή. Γιατί οι όμορφες ώρες να διαρκούν μια στιγμή? Σου λέω άσε το χρόνο και να δεις που θα χαθεί. Γιατί για να μάθεις πρέπει πρώτα να πάθεις. Για να έχεις γνώση όταν από πόνο σπάσεις. Γιατί τα όνειρα δεν έχουν τέλος και αρχή? Επειδή ευτυχώς δεν έχουν υπόσταση στη γη. Γιατί οι συγγνώμες δεν κλείνουν τις πληγές? Επειδή συνήθως έρχονται όταν πια δεν τις θες. Γιατί μονάχος στέκεσαι αφού παρέα θες? Γιατί οι παρέες από ανάγκη είναι συνήθως ψεύτικες. Γιατί οι πιο νεκροί άνθρωποι μου φωνάζουν ζήσε? Γιατί νεκρώθηκαν όταν έφτασαν στην κατάσταση που είσαι. Πώς γίνεται να νιώθεις μαζί μίσος και αγάπη? Γίνεται όταν δεν έχεις αποφασίσει τι ακριβώς ζητάς. Πώς γίνεται για χρόνια να ζεις σε μια αυταπάτη? Όταν αφήνεσαι να σε πάνε και μπροστά σου δεν κοιτάς. Πώς να διαλέγω, πες μου το λάθος από το σωστό? Μάθε να παίρνεις αποφάσεις μονάχα με το μυαλό. Λένε πως πονάει, ότι αξίζει και είναι δύσκολο. Μα πες μου ότι πονάει και είναι δύσκολο, αξίζει? Κάθε καρδιά πονάει με άλλη ένταση και την αξία των πραγμάτων διαφορετικά ορίζει. Αλλιώς μεταφράζουμε την αξία και τον πόνο. Αυτό που απλά σε πονάει, ίσως εμένα με κάνει να λιώνω. Πες μου γιατί ψηλά κοιτάμε και κάνουμε φιές? Αφού αντί να πραγματοποιηθούν, γεμίζουμε πληγές. Γιατί η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ και δεν μπορεί μια απογοήτευση να σου ορίζει τις στιγμές. Όσες απαντήσεις και να δώσω θα ρωτάς. Κάθε απάντηση για σένα είναι ερώτηση για μας. Δεν ψάχνω στα ερωτήματά μου να δώσω απαντήσεις. Με μεγαλύτερη ικανοποίηση νιώθω όταν βρίσκω ερωτήσεις. Όσες απαντήσεις και να δώσω θα ρωτάς. Κάθε απάντηση για σένα είναι ερώτηση για μας. Δεν ψάχνω στα ερωτήματά μου να δώσω απαντήσεις. Με μεγαλύτερη ικανοποίηση νιώθω όταν βρίσκω ερωτήσεις. Έχεις ακόμα την έκτη σου αίσθηση. Γιατί ψάχνουμε διαρκώς μπροστά μας να έχουμε μια σπίδα? Επειδή έχουμε γλιτώσει από τις ασφάλειες την ψευδέστηση. Γιατί πολλές φορές κάνω πως κάποια πράγματα δεν είδα? Γιατί δίνοντας τους έκταση πιθανότατα θα πληγωθείς. Πως κάποιους αντιμετώπισα σαν σωτηρία σανίδα? Εσύ πιστεύεις πως εσένα αυτό δεν το έκανε κανείς? Και πως καθένας που σε προσέγγισε ήταν αγνός και ειλικρινής? Γιατί δεν είναι ποτέ αρκετές 24 ώρες? Γιατί κάποιες άλλες φορές οι ίδιες ώρες είναι ατελείωτες? Γιατί πρέπει μετάματα να δωροδοκούμε τους θεούς? Γιατί δυστυχώς μόνο με την ύλη ζυγίζει ο ανθρώπινος νους. Πότε θα πάψει η γη να γυρίζει γύρω από τον ήλιο? Και όταν πάψει, τι θα αλλάξει και τι θα παραμείνει ίδιο? Το αν θα πάψει η γη να γυρίζει, ξέρεις καλά πως δεν το γνωρίζω. Μα το πως θα αλλάξουν οι συνθήκες γύρω μου, δεν θα πάψω ποτέ να ελπίζω. Πού έχει χαθεί τώρα πια η έκτη μας αίσθηση? Δεν θα σου κάνω το φιλόσοφο και έτσι εδώ δηλώνω παρέτηση.
και να δώσω θα ρωτάς. Κάθε απάντηση για σένα είναι ερώτηση για μας. Δεν ψάχνω στα ερωτήματά μου να δώσω απαντήσεις, αφού μεγαλύτερη ικανοποίηση νιώθω όταν βρίσκω ερωτήσεις. Όσες απαντήσεις και να δώσω θα ρωτάς. Κάθε απάντηση για σένα είναι ερώτηση για μας. Δεν ψάχνω στα ερωτήματά μου να δώσω απαντήσεις, αφού μεγαλύτερη ικανοποίηση νιώθω όταν βρίσκω ερωτήσεις.